Στην νότια Πίνδο, ανάμεσα σε ποτάμια, βουνά και άγρια φύση, θα συναντήσετε τα πανέμορφα χωριά του Ασπροποτάμου, που αν και ερημώνουν το χειμώνα, αποτελούν τέλειους προορισμούς για αποδράσεις όλες τις εποχές του χρόνου. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο μέρος από τον Ασπροπόταμο. Τι να δει, όλα τα χωριά είναι θαυμάσια, το έδαφος όλο είναι σχεδόν Ελβετία. Τα δάση που έχουμε, χάνει όποιος δεν έρχεται στα χωριά μας. Όλα τα χωριά είναι πανέμορφα, χτισμένα σε ειδηλιακές τοποθεσίες και σε υψόμετρο από 950 έως 1480 μέτρα, μέσα στα έλατα και δίπλα στο ποτάμι, αποζημιώνοντας τον επισκέπτη με σπάνιες φυσικές ομορφιές. Επισκεπτόμενος κάποιος τον Ασπροπόταμο, ο οποίος είναι ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο που διασχίζεται από το διάσημο ποτάμι μας, από το οποίο πήραμε και το όνομα, Ασπροπόταμος, λόγω του γάργαρου και καθαρού νερού. Αυτό που θα του μείνει κυρίως είναι τα γραφικά χωριά, αλλά κυρίως οι φιλόξενοι κάτοικοι που κρατούν ζωντανή τη βλάχικη παράδοση με γιορτές, με πανηγύρια και πολύ ζωντανό το θρησκευτικό στοιχείο. Ένα μοναδικό και χριστουγεννιάτικο τοπίο μπορεί να απολαύσουν οι επισκέπτες που θα επισκεφθούν αυτές τις ημέρες την περιοχή του Ασπροποτάμου. Ο επισκέπτης μπορεί να διασκεδάσει και να γνωρίσει τη μουσική παράδοση της περιοχής και να γευτεί το παραδοσιακό αρνίστη σούβλα, κεμπάπ, κοκορέτσι και νόστιμη ορεινή πέστροφα. Μπορεί να βρει ντόπια κρέατα της περιοχής, όπως είναι το μοσχάρι, όπως είναι το πρόβιο, το κεμπάπ, αρνί σούφλας, παϊδάκι και πέστροφα, ας πούμε, που είναι της περιοχής, καλλιεργείται εδώ στην περιοχή και όπως θέλει ψαρεύει και στο ποτάμι και ερασιτεχνικά. Τα χωριά του Ασπροποτάμου συνδέονται με το Μέτσοβο στα βόρεια, τα Τζουμέρκα στα δυτικά και το Περτούλι και την Ελάτη στα νοτιοανατολικά. Πηγαίνοντας προς την Ήπειρο, συναντάς στο Εθνικό Πάρκο του Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαλαδασαράχτου. Με μεγάλη βιοποικιλότητα, με μεγάλη ποικιλία σε πανίδα και χλωρίδα, αξίζει τον κόπο οι επισκέπτες να το επισκεφθούν. Η περιοχή του Ασπροποτάμου είναι εύκολα προβάσιμη από τα Τρίκαλα, είτε μέσω Καλαμπάκας είτε μέσω Περτουλίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων φροντίζει οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί και ειδικότερα τις ημέρες των Χριστουγέννων για όσους επιθυμούν να αποδράσουν από την καθημερινότητα σε μια περιοχή με περίσσια ομορφιά.